μια μικρή πλατεία θα κατασκευαστεί στη συμβολή των οδών Μπουλούκου και Αθηνών. Στο εκεί σημείο θα μεταφερθεί και η στάση που βρίσκεται επί της οδού Αθηνών. Όπως θα ξέρουν όλοι οι Καλαματιανοί, υπάρχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τη στάση που είναι στην οδό Αθηνών, ακριβώς νότια της οδού Μπουλούκου, γιατί εκεί την ώρα που παρκάρουν σταματάνε τα λεωφορεία για να πάρουν τον κόσμο, εκείνη τη στιγμή σταματάει και η κίνηση και στα δύο ρεύματα της οδού Μπουλούκου, της οδού Αθηνών. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, στο μονοδρομημένο δρόμο πλέον της οδού Μπουλούκου, να κλείσουμε την κατάληξή της με την Αθηνών, το παλιό Ρωμανού που λέγαμε όλοι. Εκεί λοιπόν είναι ένας μικρός δρόμος και ένα μικρό τρίγωνο με το άγαλμα του κυρίου Μπουλούκου. Εκεί λοιπόν θα κλείσει, θα γίνει ένα άνοιγμα στο πεζοδρόμιο για να μπορούν να μπαίνουν τα λεωφορεία και δύο μεγάλες στάσεις για να μπορούμε πλέον ο κόσμος να εξυπηρετείται και να μην βρέχεται, γιατί είναι ντροπή για την πόλη μας το 2018 να υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν την συγκοινωνία και να βρέχονται και να είναι έρμεο των καιρικών συνθήκων. Εκεί λοιπόν θα γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα μπουν στάσεις, μεγάλες στάσεις. Θα μπορεί το λεωφορείο να μπαίνει πιο μέσα έτσι ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Και ταυτόχρονα αυτό που προσθέτουμε εκεί είναι και ένας μικρός χώρος πρασίνου με καθιστικά και δέντρα, έτσι ώστε ταυτόχρονα να βγαίνει και η γειτονία εκεί να μπορεί να κάθεται και να είναι ένας χώρος συνάθρησης. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν όλοι είναι ότι πλέον αυτοί που έρχονται από την οδό Μπουλούκου από το βόρειο-δυτικά προς νότια-ανατολικά δεν θα μπορούν να κάνουν αριστερά στην Κλαδά, αλλά στην Κλαδά θα κάνουμε από Μπουλούκου Αγίας Λαύρας και από Αθηνών θα πηγαίνουμε Κλαδά. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή σημαντική που γίνεται. Αυτό όμως όλο γίνεται για να μπορέσει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί πολύ καλύτερα.